Ακόμα και το γενικό λογιστήριο του κράτους σε ιδιώτες. Όχι, γι' αυτό που είπε η Νίνα, είπε θα σεβαστούμε τις αποφάσεις και θα εφαρμόσουμε τις αποφάσεις του ΣΤΕ σχετικά με το χρόνο παραγραφής των αξιώσεων του δημοσίου. Εντάξει, δεν ισοδυναμεί αυτό με μια έμεση διαδικασία παραγραφής. Όχι, όχι. Δεν μιλάει για θέμα παραγραφής των φοροφυγάδων. Βάζει την πενταετία. Το ΣΤΕ βάζει την πενταετία. Ανέπτυξε. Αυτό το βγάλε το ΣΤΕ. Το ΣΤΕ, το οποίο όμως είναι μαχητό, ακόμα δεν έχει τελειώσει, δεν ισχύει. Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Εμείς για τη φοροδιαφυγή είμαστε απόλυτοι. Θέλω όμως να βάλω τα πράγματα στην τάξη. Πρώτον, η Νέα Δημοκρατία είναι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων, τα οποία θα βοηθήσουν και τα κρατικά πανεπιστήμια, δεν θα έχει ένα ευγενή ανταγωνισμό μεταξύ τους και θα είναι σε καλύτερο επίπεδο. Και συνιστώ στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να πάνε μια βόλτα στην Κύπρο, να δούνε τι γίνεται εκεί που, από την ώρα που άνοιξε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και είναι ντροπή να πληρώνουμε λεφτά στην Τσεχία, στη Βουλγαρία, από εδώ και από εκεί και να μην κάνουμε ωραία πανεπιστήμια. Γιατί η Ελλάδα να μην έχει η χώρα των γραμμάτων, της τέχνης, η χώρα των προγόνων μας, να μην έχει ένα Χάρβατ εδώ. Νιώσετε, αυτό είναι για μένα ιδιοψία και είναι έγκλημα. Η χώρα των γραμμάτων είναι έγκλημα. Είναι έγκλημα. Ναι, γιατί στέλνουν τα παιδιά μας στην Τσεχία. Τα στέλνουν στη Βουλγαρία. Είναι η χώρα των γραμμάτων. Η Ελλάδα έχει χιλιάδες με ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όχι. Τώρα είναι στη δημοκρατικότητα. Όχι, δεν θέλω να πει στην Ελλάδα. Αλλά καλά κάνει. Διάλογο κάνει. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο. Μεγαλύτερη σπέκουλα. Ότι δεν μιλάμε για τα άτομα. Εμείς είμαστε λαϊκό, κατεξοχή λαϊκό, όχι λαϊκιστικό. Κατεξοχή λαϊκό κόμμα. Και θα του θυμίσω στον συνάδελφο. Μιλάς για κοινωνική ευαισθησία. Τι είπε ο Μητσοτάκης. Είναι καλύτερα να δώσω ένα 200 ευρώ επίδομα αλληλεγγύης ή να βρω δουλειά σε έναν. Αυτό ζητάει. Να βρει μια δουλειά και να μην έχει ανάγκη το ελάχιστο κείμενο. Την αλληλεγγύη δύο κατσέρια. Και έχουμε πει ότι για τις προέκυψε από το 27% ανεργίας. Ναι, ναι, συμφωνώ. Άρα λοιπόν ο στόχος μας είναι να βρούμε δουλειά στους ανθρώπους. Ένα. Το δεύτερο. Για αυτούς που είναι σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, εμείς το ανακαλύψαμε, εμείς το κάναμε πράξη 13 περιφέρειες, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Υπάρχει και από την άλλη πλευρά, ενώ μας κατηγορούν για κοινωνική μη ευαισθησία, κόβουν το αφορολόγητο στα 415 ευρώ. 415 ευρώ έχει πάει με 5.600 το αφορολόγητο. 415. Ο Ντελιβεράς θα πληρώνει φόρο. Κόψαν το ΕΚΑΣ. Δηλαδή, και μιλάνε γιατί ότι ασφαλίσανε τους ανασφάλους στην υγεία όταν ήταν νόμος δικό μας. Ναι, το προχώρησαν. Μπράβο, θετικό κύριε μέτρο. Μαυρωτά, θετικό. Να κλείσουμε μαζί. Λοιπόν, και τελειώνω, με το εξής. Ακούστε, τα μέτρα εξολογημένα. Και εν πάση περιπτώσει, αφήστε μας την πολυτέλεια να διαπραγματευτούμε για το 2%. Μάλιστα. Διότι ο Σαμαράς από το 23 δεν το ήθελε η Τρόικα. Πήγε το ΦΠΑ στο 13, έτσι. Δεν το πήγε στο 24. Το κάναμε πράξη. Επειδή άκουσα να μιλάνε για την εκπαίδευση που είναι και ο τομέας μου, να πω το εξής, ότι ήταν τα μη κρατικά πανεπιστήμια.